Φίλες και φίλοι, καταρχήν να σας ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου για την παρουσία σας σε αυτή τη σημαντική μέρα για τη δικιά μας υποψηφιότητα, που είναι η μέρα όπου παρουσιάζουμε τους ανθρώπους οι οποίοι θα στελεχώσουν το ψηφοδέλτιο της δημοτικής μας παράταξης. Και είναι πραγματικά μια σημαντική μέρα, γιατί φιλοδοξούμε να είναι αυτό το ψηφοδέλτιο το οποίο θα σηματοδοτήσει τη νίκη τη δικιά μας σε αυτές τις δημοτικές εκλογές και θα είναι το ψηφοδέλτιο το οποίο θα στηρίξει τη νέα Δημοτική Αρχή από το Σεπτέμβριο του 2014. Φίλες και φίλοι, απομένουν 4 εβδομάδες μέχρι τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Η ανοιχτή πόλη είναι έτοιμη να δώσει την μάχη για τη μεγάλη ανατροπή στην Αθήνα. Στη μάχη αυτή καλούμε δίπλα μας όλους τους δημοκρατικούς πολίτες με σύνθημα «Ούτε μία μέρα χαμένη, αλλάζουμε την Αθήνα τώρα». Ένα ερώτημα που τίθεται αρκετές φορές, μας τίθεται αρκετές φορές, είναι το εξής. Θα το έχετε ακούσει κι εσείς πολλές φορές. Είναι οι εκλογές αυτές για την Αθήνα εκλογές με πολιτικό χαρακτήρα ή με αυτοδιοικητικό? Είναι εν τέλει πολιτικές αυτές οι εκλογές? Αυτές τις μέρες παρακολουθούμε τους κυβερνητικούς υποψηφίους στην ίστατη μάχη τους. Να αποκλείσουν τα σοβαρά πολιτικά και κοινωνικά ζητήματα από οποιοδήποτε συζήτηση για το Δήμο της Αθήνας. Να πάει ο κόσμος δηλαδή στην κάλπη, αφήνοντας έξω από το παραβάν τα αδιέξοδα και τα προβλήματα τα οποία αντιμετώπιζε όλα τα προηγούμενα 4 χρόνια. Και όχι μόνο αυτό, να επιλέξει αυτός ο κόσμος σε πρόσωπα η εικόνα των οποίων είναι αποκλειστικά κατασκευασμένη από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Θέλουν δηλαδή μια εκλογική μάχη, απόλυτα χειραγωγημένη και απόλυτα ελεγχόμενη. Για να μπορεί το βράδυ ο κύριος Σαμαράς, το βράδυ των εκλογών, ο κύριος Σαμαράς και ο κύριος Βενιζέλος να ισχυρίζονται ότι η πολιτική τους δεν αποδοκιμάστηκε και ότι ο λαός στηρίζει ακόμα τις ελπίδες του πάνω τους. Εμείς λέμε ότι αυτό δεν μπορεί να περάσει. Και απαντάμε. Οι εκλογές στο Δήμο της Αθήνας είχαν πάντοτε και θα έχουν πολιτικό χαρακτήρα. Από τότε που οι υποψήφοι του πολιτικού κατεστημένου σκοτώνονταν στην ουσία για το χρήσμα και τα κόμματα πάλευαν για τα χρώματα του εκλογικού χάρτη. Είχαν πολιτικό χαρακτήρα ακόμα και όταν στις προηγούμενες δημοτικές εκλογές στην Αθήνα ο κύριος Παπανδρέου το βράδυ μετά τη νίκη του κυρίου Καμίνη δήλωνε ότι η νίκη του κυρίου Καμίνη αποτελούσε την νομιμοποίηση της πολιτικής που ακολουθούσε τότε, το 2010. Χαρούμενος ο κύριος Παπανδρέου εκείνη την περίοδο που την επόμενη μέρα θα μπορούσε να εξαγγείλει νέα μέτρα νομιμοποιημένος πλέον από τον λαό της Ελλάδας. Σήμερα οι κυβερνητικοί υποψήφοι αποφασίζουν να κρυφτούν. Και επειδή ντρέπονται να πούν ποιον πολιτικό χώρο εκπροσωπεί ο καθένας τους, προσπαθούν να αποστερήσουν τις εκλογές από κάθε μορφή πολιτικά χαρακτηριστικά. Ο κύριος Καμίνης ξεκίνησε την εκστρατεία του παίρνοντας το χρήσμα από τον κύριο Βενιζέλο και από διάφορα άλλα συντρίμια της Μνημονιακής Κεντροαριστεράς. Για την ακρίβεια, ο κύριος Καμίνης σήμερα αποτελεί την τελευταία ελπίδα του κυρίου Βενιζέλου για να σώσει το κόμμα του από την ολοκληρωτική κατάρρευση. Μόλις προχθές όμως ο απερχόμενος δήμαρχος, μετά από 4 χρόνια αρμονικότατης συμπόρευσης με τον μπλοκ του Μνημονίου, θυμήθηκε ότι το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία έχουν βουλιάξει τον τόπο. Το είπε αυτό σε συνέντευξη. Προφανώς αυτό σηματοδοτεί ότι δεν του βγαίνουν τα κεντροαριστερά σχέδια. Ας θυμίσουμε λοιπόν στον κύριο Καμίνη, τον απερχόμενο δήμαρχο, ότι τα σχέδια αυτά τα υπηρέτησε με απόλυτη συνέπεια κατά τη διάρκεια της θητείας του. Πανηγύρισε για την υπερψήφιση του δεύτερου μνημονίου, προθυμοποιήθηκε να φιλοξενήσει κέντρο κράτησης μεταναστών στα όρια του Δήμου Αθηναίων, κράτησε εχθρική στάση απέναντι στο κίνημα των πλατιών, αποδέχτηκε αδιαμαρτύρητα τις απολύσεις στην τοπική αυτοδιοίκηση
και απουσίασε επιδεικτικά από τις σχετικές διαμαρτυρίες της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος. Εξίσωσε επίσης την αγορά της Κυψέλης, ένα πρότυπο και υποδειγματικό αυτοδιαχειριζόμενο πολιτιστικό κέντρο, με τα φασιστικά εγκλήματα στον Άγιο Παντελεήμονα. Με μία κουβέντα, ο κύριος Καμίνης ήταν ένας κυβερνητικός δήμαρχος, πιστός ακόλουθος των χειρότερων κυβερνήσεων που είδε ποτέ αυτός ο τόπος. Ο κύριος Φιλιωτόπουλος από τη δική του την πλευρά ακολουθεί επίσης μια τακτική απελπισίας. Παρετήθηκε για να μην ψηφίσει το πολυνομοσχέδιο, έχοντας προηγουμένως όμως ψηφίσει όλα τα προηγούμενα νομοσχέδια. Χωρίς να διαφοροποιηθεί σε καμία περίπτωση πουθενά για όσο καιρό ήταν βουλευτής της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Και για να πετάξει σήμερα την μπάλα έξω από το γήπεδο, επιδίδεται σε μια ακροβασία τύπου Μπαλτάκου. Και αυτό είναι εξαιρετικά ανησυχητικό για τον πολιτικό διάλογο που λαμβάνει η χώρα στις αυτοδιοικητικές εκλογές στην Αθήνα. Υιοθετεί την ακροδεξιά λαϊκίστικη ατζέντα, ελπίζοντας έτσι να κερδίσει ψήφους. Το έργο αυτό το έχουμε ξαναδεί όμως. Η τακτική αυτή θα τον καταστήσει όμηρο της ακροδεξιάς. Μπορεί να μην τον ενδιαφέρει αυτό, μπορεί να τον ενδιαφέρει μόνο η εκλογική του επιβίωση αυτή τη στιγμή. Όμως η Αθήνα, με την τεράστια δημοκρατική παράδοση, δεν θα γίνει όμηρος της ακροδεξιάς λαϊκίστικης ατζέντα σε καμία της εκδοχή. Η προηγούμενη δημαρχιακή θητεία συμπίπτει σχεδόν με την περίοδο των μνημονίων, όπως ξέρουμε όλοι και όλες πολύ καλά. Όλα αυτά τα χρόνια η κρίση είναι περισσότερο αποφανερή σε αυτή την πόλη. Είναι στην ουσία σαν να βρισκόμαστε κάτω από ένα μεγεθυντικό φακό και να βλέπουμε αυτές τις αντιφάσεις της κρίσης μέσα σε αυτή την πόλη. Βλέπουμε γύρω μας ανθρώπους να τρώνε από τα σκουπίδια, να κοιμούνται στα παγκάκια, να στέκονται μια μισή ώρα στην ουρά για να πάρουν δωρεάν δύο καλαμάκια. Βλέπουμε την πόλη να είναι σκοτεινή γιατί δεν υπάρχουν λάμπες. Τις γειτονιές να παραδίδονται στην εγκατάλειψη, ιδιαίτερα αυτές που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη από στήριξη. Βλέπουμε τους εμπορικούς δρόμους να γεμίζουν λουκέτα και το ένα μαγαζί να κλείνει μετά το άλλο. Αλλά πιο πολύ βλέπουμε τη σκοτεινιά και την απεσιοδοξία στις καρδιές των ανθρώπων. Αυτών των ανθρώπων από τους οποίους σήμερα ζητάνε να πάνε στην κάλπη χωρίς να σκέφτονται τη ζωή τους, την κατάστασή τους ή τα αδιέξοδα τα οποία έχουν δημιουργήσει με την πολιτική που έχουν ακολουθήσει. Εμείς λοιπόν από τη δική μας την πλευρά τονίζουμε και λέμε: η μάχη για την Αθήνα είναι και πολιτική, είναι και αυτοδιοικητική. Η κάλπη της 18ης Μαΐου για την Αθήνα μπορεί να στείλει ένα ηχηρό πολιτικό μήνυμα. Ένα μήνυμα που θα ακουστεί ακόμα και έξω από τα σύνορα της χώρας. Παράλληλα όμως η ψήφος των πολιτών μπορεί να δώσει εντολή για μια μεγάλη, για μια ιστορική αλλαγή στην πόλη. Δεν ζητάμε λοιπόν σε καμία περίπτωση μια ψήφο διαμαρτυρίας. Ζητάμε μια όρημη ψήφο αλλαγής για την Αθήνα και τους κατοίκους της. Για να γίνει η Αθήνα η πόλη της αλληλεγγύης. Για να υπερασπιστούμε το δημόσιο χώρο. Το δικαίωμα να ζούμε σε μια φιλική και ανθρώπινη πόλη. Για να γίνει ο Δήμος σύμμαχος των πολιτών μέσα στην κρίση, απέναντι στην κρίση. Για να ενώσουμε όλες τις κοινωνικές δυνάμεις, ώστε να σταθεί η Αθήνα, η πόλη μας, στα πόδια της. Για να στηρίξουμε την πόλη εκεί που χρειάζεται και όχι εκεί που φαίνεται μόνο στη βιτρίνα. Όλα αυτά είναι στο χέρι μας, περισσότερο από κάθε άλλη φορά. Και αυτό που χρειάζεται είναι αισιοδοξία και αποφασιστικότητα και ευτυχώς έχουμε πάρα πολύ αισιοδοξία και πάρα πολύ αποφασιστικότητα και πίστη στις αστήρευτες δυνάμεις αυτές της κοινωνίας και αυτών των ανθρώπων αυτής της πόλης. Κάτι ακόμα που θέλω να πω είναι ότι η προσπάθεια υποβάθμισης των δημοτικών εκλογών εκδηλώνεται και με ένα άλλο κόλπο. Τη συστηματική επιλογή των κυβερνητικών υποψηφίων και ιδιαίτερα του κυρίου Καμίνη να αποφεύγουν το διάλογο και την αντιπαράθεση προγραμμάτων. Προφανώς ο κύριος Καμίνης θεωρεί ότι αυτή η τακτική τον εξυπηρετεί καλύτερα. Καταλαβαίνουμε την αγωνία του, κάποιον λόγο θα έχει για να το κάνει. Αλλά η δημοκρατία δεν φοβάται ούτε αποφεύγει το διάλογο.
Οι πολίτες έχουν δικαίωμα να κρίνουν και να αποφασίσουν συνειδητά, εκτός αν κάποιοι έχουν κάτι να κρύψουν. Είτε αυτό είναι το ανύπαρκτο έργο, είτε αυτό είναι η προγραμματική τους ανεπάρκεια. Επαναλαμβάνουμε λοιπόν εμείς από τη δική μας την πλευρά αυτό που είπαμε στη χθεσινή μας ανακοίνωση. Καλούμε τον κύριο Καμίνη και όλους, το τονίζω, τους υποψήφιους δημάρχους, εκτός από τον υποψήφιο της νεοναζιστικής συμμορίας, σε ανοιχτή δημόσια συζήτηση. Η συζήτηση μπορεί να γίνει στο αμφιθέατρο του 984 και οι ερωτήσεις να υποβληθούν από δημοσιογράφους κοινής επιλογής. Τους καλούμε επίσης σε αντίστοιχες ανοιχτές συζητήσεις στις γειτονιές της πόλης μας. Περιμένουμε από τους αντίπαλους υποψηφίους, από τους αντιπάλους υποψηφίους, την τοποθέτησή τους πάνω σε αυτή την πρότασή μας που νομίζουμε ότι διαφυλάσσει όλους τους κανόνες δημοκρατίας και διαλόγου που θα πρέπει να τους επιδιώκει ο κάθε υποψήφιος δήμαρχος που σέβεται τους πολίτες στην Αθήνα και έχει να παρουσιάσει μια πραγματική πρόταση και δεν έχει κανένα λόγο να φοβάται. Φίλες και φίλοι όμως, στα χρόνια της κρίσης η δημοκρατία φαίνεται να υποχωρεί. Το αίτημα επανέρχεται στην ουσία διεκδικώντας το αυτονόητο, που είναι περισσότερη δημοκρατία. Ταυτόχρονα όμως αποκτά νέες διαστάσεις για ουσιαστική και πραγματική συμμετοχή. Η τοπική αυτοδιοίκηση ως θεσμός λαϊκής αναφοράς δεν μπορεί να λειτουργήσει σε γραφεία, δεν μπορεί να λειτουργήσει σε κλειστές πόρτες, πίσω από κλειστές πόρτες. Η δική μας προγραμματική πρόταση στηρίζεται σε μια βαθιά δημοκρατική αλλαγή στον ίδιο το Δήμο της Αθήνας. Το παραδοσιακό δημαρχοκεντρικό μοντέλο διαχείρισης του Δήμου έγινε ακόμα πιο συγκεντρωτικό με την εφαρμογή του Καλλικράτη. Η πιστή εφαρμογή των μνημονίων στην αυτοδιοίκηση απαιτεί λιγότερη δημοκρατία, περισσότερο αυταρχισμό, περισσότερη αδιαφάνεια. Στον αντίποδα το δικό μας πρότυπο δημοκρατικής διαχείρισης, διαχείρισης της Δημοτικής Αρχής, είναι μια δημοτική αρχή που θα αναζητά τον έλεγχο και τη διαφάνεια στη συμμετοχή, μέσα από τη συμμετοχή των πολιτών. Στόχος μας είναι ένας Δήμος αντιγραφειοκρατικός, λειτουργικός και αποτελεσματικός, ανοιχτός στους πολίτες, δημοκρατικός και αποκεντρωμένος στη λειτουργία του. Ο Δήμος οφείλει να λογοδοτεί και να ενεργοποιεί τους κατοίκους στην άσκηση ελέγχου. Επιδίωξη δικιά μας είναι να εισβάλλουν και μεταφορικά και κυριολεκτικά στη λειτουργία του Δήμου οι ομάδες των πολιτών και οι φορείς αυτής της πόλης. Έτσι μόνο μπορούμε να ξαναδώσουμε νόημα στην πραγματική αυτοδιοίκηση της πόλης μας. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, επιδίωξή μας είναι να συμπεριλαμβάνονται υποχρεωτικά όμως στην ημερήσια διάταξη του Δημοτικού Συμβουλίου κάθε αίτημα που υπογράφεται από 500 κατοίκους ή το ζητάει μια δημοτική κοινότητα, εφόσον φυσικά δεν αντεβαίνει στο σεβασμό των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Το υπογραμμίζουμε αυτό, γιατί πολλά ακούγονται τελευταία. Αντίστοιχα, μια δημοτική κοινότητα υποχρεούται να συζητήσει οποιοδήποτε αίτημα, υποχρεωτικά πάλι, το τονίζω, εφόσον αυτό υπογράφεται από 200 κατοίκους. Στην κατεύθυνση της αποκέντρωσης εντός του Δήμου πρέπει να αλλάξει ο τρόπος λειτουργίας του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας. Με διαδικασίες, με ενίσχυση των διαδικασιών συμμετοχής των πολιτών και παράλληλα με εκχώρηση στα συμβούλια ουσιαστικών αρμοδιοτήτων ελέγχου και συναπόφασης. Παράλληλα έχουμε επεξεργαστεί ένα σχέδιο για την προώθηση του συμμετοχικού προϋπολογισμού της γειτονιάς, με 7 πιλωτικές εφαρμογές του που αφορούν έργα και δράσεις με αυτεπιστασία του Δήμου σε συνεργασία με συνεταιρισμούς και με φορέα επεξεργασίας στις τοπικές συνελεύσεις. Επίσης, είμαστε έτοιμοι για το πρώτο συμμετοχικό πείραμα στην πόλη, την ανοιχτή διαβούλευση με τους πολίτες για το επόμενο πενταετές επιχειρησιακό πλάνο του Δήμου μέσα από ανοιχτές λαϊκές συνελεύσεις της γειτονιάς. Αυτό το πενταετές επιχειρησιακό πλάνο είναι για την περίοδο 2015-2020. Εμείς θέλουμε στο πρώτο διάστημα της δημαρχίας μας, μέχρι δηλαδή το τέλος του 2014, να ανοίξουμε σε ανοιχτή διαβούλευση με την κοινωνία, με συζήτηση με την κοινωνία και σε συναπόφαση με την κοινωνία αυτό το επιχειρησιακό πλάνο.
Φίλες και φίλοι, η ανοιχτή πόλη, η δημοτική μας παράταξη, δεν είναι χθεσινή στα δημοτικά πράγματα. Για 8 χρόνια υπήρξε η μοναδική, η πραγματική αντιπολίτευση στις δημαρχίες του κυρίου Κακλαμάνη και του κυρίου Καμίνη. Ήταν παρούσα σε όλους τους αγώνες για κεντρικά ή τοπικά προβλήματα, τους αγώνες στα κινήματα, δίπλα στα κινήματα της πόλης, τις πολιτιστικές πρωτοβουλίες. Έδωσε και δίνει μάχες ενάντια στο ρατσισμό και στην ξενοφοβία. Τα μέλη της πρωτοστατούν στο κίνημα αλληλεγγύης σε κάθε γειτονιά αυτής της πόλης και χαράσουν παραδείγματα τα οποία είναι άξια μίμησης από όλους τους πολίτες αυτής της κοινωνίας. Είμαστε απόλυτα έτοιμοι, το ξεκαθαρίζουμε, είμαστε απόλυτα έτοιμοι να δοκιμαστούμε στη διοίκηση του Δήμου. Έχουμε και την προγραμματική επάρκεια και την αγωνιστική εμπειρία και τη διάθεση να συγκρουστούμε με τα συμφέροντα για να προωθήσουμε λύσεις υπέρ των πολιτών, υπέρ των ανθρώπων, υπέρ αυτής της πόλης και υπέρ του δημόσιου συμφέροντος. Έχουμε όλα αυτά δηλαδή που έλειψαν τόσα χρόνια από τη διοίκηση της πόλης. Και ζητάμε από τους Αθηναίους και τις Αθηναίες να συσπηρωθούν δίπλα μας για τη μεγάλη αυτή αλλαγή που επιχειρούμε όλοι μαζί. Σήμερα παρουσιάζουμε το ψηφοδέλτιό μας και είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος και υπερήφανος που παρουσιάζω αυτές τις υποψηφιότητες. Είναι ένα ψηφοδέλτιο νίκης, όπως είπα και στην αρχή, και δεν έχω κανένα πρόβλημα να το λέω μέχρι να βαρεθούμε να το ακούμε, γιατί είναι πραγματικά ένα ψηφοδέλτιο νίκης. Και ακόμα περισσότερο, είναι η ομάδα αυτή η οποία θα χαράξει μια μεγάλη αλλαγή στο Δήμο, όχι από μόνη της, όχι αποκλεισμένη, μαζί με όλη την κοινωνία, με όλους τους ενεργούς πολίτες, για να πετύχουμε αυτό το δύσκολο έργο. Οι άνθρωποι που στελεχώνουν το ψηφοδέλτιό μας έχουν συνδέσει τη διαδρομή τους με τα κοινωνικά κινήματα και τα κινήματα πόλης, με τις πρωτοβουλίες αλληλεγγύης στις γειτονιές, με διακριτό έργο. Ευχαριστώ. Δεν είχαμε προβλέψει τη ζέστη. Τουλάχιστον προβλέψαμε το χαρτομάντιλο. Τώρα μπορείτε να ξαναβγάλετε φωτογραφίες σας. Θέλετε. Όπως έλεγα για τους ανθρώπους που στελεχώνουν το ψηφοδέλτιο. Είναι άνθρωποι με συμμετοχή στα κινήματα, στις πρωτοβουλίες αλληλεγγύης, με διακριτό έργο στα γράμματα και στις τέχνες, στον πολιτισμό, στον χώρο της διανόησης. Όλοι και όλες έχουν τη δική τους συνεισφορά στους αγώνες του πρόσφατου παρελθόντος και του σήμερα, ενάντια στη λιτότητα, ενάντια στην πολιτική η οποία έχει φέρει σήμερα την κοινωνία μας σε αυτή την κατάσταση. Και εξίσου σημαντικό, του συνδέει η αυτοδιοικητική παράδοση της ανοιχτής πόλης, η βαθιά γνώση για τα προβλήματα της πόλης μας και η διάθεση για ενεργοποίηση και συνεισφορά στο κοινό μας έργο, στον κοινό μας σκοπό. Δίνουμε τον αγώνα όλοι και όλες μαζί μέχρι την τελική νίκη. Συλλογικά, μακριά από ανταγωνισμούς και προσωπικές τακτικές, όπως επιβάλλει ακριβώς η ηθική και οι αξίες της αριστεράς. Δεν έχουμε υψηλούς προϋπολογισμούς, δεν ξέρουμε αν το έχετε καταλάβει, ούτε προνομιακή πρόσβαση στο σύστημα των κατεστημένων μέσων μαζικής ενημέρωσης. Τον αγώνα θα τον δώσουμε με την καθαρότητα των θέσεών μας και φιλοδοξούμε και με τη φιλοδοξία μας να αλλάξουμε ριζικά τα πράγματα στην Αθήνα. Σε καθημερινή επαφή με τον κόσμο όμως, εκεί που είναι τα πραγματικά προβλήματα, εκεί που φυτρώνει όμως και γιγαντώνεται η ελπίδα των πολιτών για αυτή την αλλαγή. Και αυτό είναι το μεγάλο μας όπλο. Με ιδιαίτερη τιμή και χαρά θα σας παρουσιάσω από αυτό το βήμα τους υποψήφιους και τις υποψήφιες της ανοιχτής πόλης. Ευχαριστώ πολύ. Και αν νομίζετε ότι φτάνουμε στο τέλος, να σας προειδοποιήσω ότι είναι 98 ονόματα.
αλλά νομίζω ότι έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Είμαστε πραγματικά πολύ χαρούμενοι γιατί θα παρουσιάσουμε ένα ψηφοδέλτιο το οποίο δεν είναι ούτε ψηφοδέλτιο για τα καλλιστεία, δεν είναι ούτε ψηφοδέλτιο το οποίο προσπαθεί να εντυπωσιάσει, είναι ψηφοδέλτιο όπου ο κάθε ένας και κάθε μία από τους συμμετέχοντες μπορούν και εντυπωσιάζουν ο καθένας μέσα από τη συνεισφορά του, είτε στο δικό του χώρο, είτε μέσα από την προσφορά του σε αυτή την πόλη. Είναι ένα δυνατό ψηφοδέλτιο, αντιπροσωπευτικό αυτής της πόλης, όμως σε αυτή τη συγκυρία. Σε μια συγκυρία δύσκολη, με πολλά προβλήματα για την κοινωνία, με πολλές αγωνίες, με πολλές ελπίδες, πολλή προσμονή, πολλή αισιοδοξία για τη νίκη που θα έχουμε, όχι με το ψηφοδέλτιο αυτό μόνο, με όλους και όλες εσάς και με όλη την κοινωνία. Από σήμερα και για 4 εβδομάδες συνεχίζουμε να είμαστε σε όλη την Αθήνα, σε όλες τις γειτονιές, σε όλους τους εργασιακούς χώρους για να πετύχουμε τη μεγάλη νίκη, τη μεγάλη ανατροπή, όχι για μας, όχι για το ψηφοδέλτιό μας, για τους ανθρώπους αυτής της πόλης και για αυτή την πόλη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή δύναμη.